Η ανθρωπιά ταξιδεύει. Αυτή τη φορά θα φτάσει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στο Νεπάλ για να επουλώσει τις πληγές. Στην προσπάθεια αυτή, που είναι η έκφραση προσφοράς στο πρώτο σύστημα προσκόπων Ξάνθης, καλεί τους συμπολίτες να σταθούν αρρωγοί για να τη στηρίξουν, φέρνοντας φάρμακα κάθε απόγευμα έως τις 15 Μαΐου από τις 7.30 έως τις 9 στο κτίριο των προσκόπων που βρίσκεται στη Χατζησταύρου 8. Ως τις 15 Μαΐου. Κάθε απόγευμα από τις 7 ως τις 9.30 οι πρόσκοποι του πρώτου συστήματος προσκόπων, του ενός από τα δύο συστήματα, σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί της Καρδιάς, συλλέγουν τρόφιμα για τους σεισμοπαθείς στο Νεπάλ. Ήδη οι πρόσκοποι του Νεπάλ βρίσκονται στις επάλξεις από την μέρα του σεισμού. Έχουν καταγραφεί ήδη 500 διασώσεις ατόμων στο Νεπάλ από τους προσκόπους, οι οποίοι στείνουν σκηνές, στείνουν τουαλέτες, γιατί έχουν καταστραφεί όλη τι υπάρχει από τέτοια πράγματα. Και ήδη και το Παγκόσμιο Προσκοπικό Ίδρυμα έχει συγκεντρώσει ένα μικρό ποσό $32.000, τα οποία έχουν σταλεί ήδη στο Νεπάλ. Ωστόσο, και εμείς σαν πρόσκοποι της Ξάνθης και σαν Έλληνες πρόσκοποι προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε έρθει σε συνεργασία με την οργάνωση αυτή Γιατροί της Καρδιάς, οι οποίοι έχουν στείλει ήδη την πρώτη αποστολή από φαρμακευτικό υλικό στο Νεπάλ. Και έτσι οι πρόσκοποι της Ξάνθης ετοιμάζει τη δεύτερη αποστολή, η οποία θα φύγει μετά τις 15 Μαΐου. Οπότε συγκεντρώνουμε κυρίως αντιβιωτικά για ενήλικες και παιδιά, επιδεσμικό υλικό, γάζες και παυσίπονα για ενήλικες και παιδιά, ώστε να μπορέσουμε, γιατί οι τραυματίες είναι πάνω από 16.000, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και εμείς σε περίοδο κρίσης βέβαια, όσο μπορούμε, αυτούς που δοκιμάζονται και να βοηθήσουμε όσους ανθρώπους περισσότερο μπορούμε. Τα φάρμακα προσυλλογή είναι τα παρακάτω. Αντιβιωτικά ενηλίκων και παιδικά, παυσίπονα παιδικά, παυσίπονα ενηλίκων, γάζες, επιδεσμικό υλικό, τοπικά αντισηπτικά αλλά και κολύρια.